Ήδη αποφασίσει ότι τα δικαιώματα ουσιαστικά πάνε στην ΚΟΠ. Ποιε είναι οι πληροφορίε, όλε οι πληροφορίε που έχει συλλέξει η Κωνσταντίνε. Έχουμε συλλέξει τι πληροφορίε για αυτό το θέμα. Ε, ψε υπήρξε συνειδρία του Διοικητικού Συμβουλίου α, του ΚΟΑ για το πού τελικά θα δοθεί και ποια θα οριστεί ω υπεύθυνη αρχή α, για την έκδοση τη κάρτα φυλάθρου. Η απόφαση ψε του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ ήταν αυτή. Αυτή την ιδιότητα δηλαδή τη υπεύθυνη αρχής θα την έχει πλέον η ΚΟΠ με ψήφους ναι. 5-4 με ψήφους 5-4 στα πέναλτ έτσι χαριτολογώντας ναι. ναι. ε, ε, ε... αυτό δείχνει ότι δεν συμφωνούσαν όλοι στον ΚΟΑ για να Γι' αυτό yeah. είχε γίνει και ολόκληρη η συζήτηση τι προηγούμενε μέρε, τι προηγούμενε εβδομάδε. Yeah. Υπήρχε αυτή η απορία τελικά το που θα γίνει. Κάποιοι διαφωνούσαν, κάποιοι δεν διαφωνούσαν εντό εκτό κουά. Yeah. Η ουσία όμω είναι πλέον ότι ε, λήφθηκε η απόφαση από πλευρά διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ χθε βράδυ. Πέντε ψήφοι υπέρ, τέσσερι εναντίον. Και πλέον ορίζεται ω υπεύθυνη αρχή για την έκδοση τη κάρτα φιλάθλου yeah. με βάση το τι λέει η νομοθεσία, η κόπ. Ναι. Από εκεί και πέρα, ε, όπω είπε χθε βράδυ ο Κωστάκη Κούτσογκούμνη στην ετήσια Γενική Συνέλευση τη Ομοσπονδία, πλέον αυτό θα περάσει από άτυπη Γενική Συνέλευση τη ΚΟΠ. Ε, για, να, ε, για να δουν αν στο τέλο τη ημέρα όντω θα είναι η ΚΟΠ. Λοιπόν, ε, περίμενε, Κωνσταντίνε. Ε, οι πληροφορίε αυτέ που έχουμε ότι έχει ψηφιστεί πλέον δεν, δεν, δεν έχουν διασταυρωθεί και είναι, είναι δεδομένε. Δεν λοιπόν, ναι, χωρούν αμφισβήτηση. Δεν χωρούν, ναι. Ε, εκδότρια αρχή θα είναι η ΚΟΠ. αρχή προ... θα είναι η ΚΟΠ. Αυτό... Παραχωρεί το δικαίωμα αυτό ο Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή ο κόσμο, ο φίλο αθλητικό μα τώρα που μα ακούει, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ότι Όλα θα τα έχει η ΚΟΠ. Δηλαδή δεν θα μπουν κάποιε ασφαλιστικέ δικλείδε. Ποιο θα είναι ο ρόλο του ΚΟΑ. Σύμφωνα με πληροφορίε μα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ θα συζητήσει με την ΚΟΠ το συγκεκριμένο θέμα και θα θέσει κάποιου όρου για να μπουν, όπως έχεις πει και εσύ, κάποιες ασφαλιστικές ζυκλίδες σε ό,τι αφορά την έκδοση κάρτας φιλάθλου από τη στιγμή που θα παραχωρηθεί το δικαίωμα στην Κυπριακή Ομοσπονδία. Παραμένει να μάθουμε και αν και η Κυπριακή Ομοσπονδία θα δεχτεί αυτό, έτσι. Του όρου αυτή τη ασφαλή περιφέρεια ή, ή ακόμα και την απόφαση του ΚΟΑ. Γιατί ακόμα, όπω έχει πει και ο Κωστάκη Κουτσοκόμνη, περιμένουμε να δούμε αν θα περάσει από την άτυπη Γενική Συνέλευση. Ναι. Ε, θεωρώ όμω ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε θέμα. Ναι. Ε, για τυπικού λόγου το αναφέρουμε αυτό, με την έννοια ότι πρέπει να υπάρξει και έγκριση και από την Γενική Συνέλευση τη ΚΟΠ για να δεχτεί uh, την απόφαση του ΚΟΑ. Ναι. Ε, αυτό το ζήτημα όμως, αφορά γύρω στι 100.000 περίπου επηρεαζόμενου φιλάθλου. Ναι. Θεωρώ ότι Οι θα έχει. Πολίτης. Ναι. Πολίτης. Ε, λάθος είπα τους φιλάθους. Όχι, δεν είναι, είναι λάθος, και φυλάστη, δεν είναι, είναι λάθος. Και εγώ ναι. λέω πολίτης. Ακριβώς Ο... έτσι. Ε, με, θεωρώ ότι θα προκύψουν παρενέργειες από όλο αυτό. Ε, πλέον θα αναμένουμε να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα από την ΚΟΠ, γιατί αναμένουμε και τους κανονισμούς α, που θα αφορούν αυτό το θέμα. Περίμενε, ένα ένα, ένα ε, Κωνστανήνε. ναι, τα έχουμε... ναι, ναι, το ξέρω ότι είναι εδώ και τις τελευταίες τρει-τέσσερι ώρες ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, Προσπαθήσαμε και εγώ και ο Κωνσταντίνος να συλλέξουμε όσες περισσότερες πληροφορίες ε, για αυτό το θέμα, για να βοηθήσουμε ε, και να ενημερώσουμε τον κόσμο σωστά για το τι παίζει με αυτό το θέμα. Η, 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 η ΚΟΠ αυτή τη στιγμή, εάν και εφόσον δεχθεί ε, αυτό που αποφάσισε χθε βράδυ ο ΚΟΑ, ε, η ΚΟΠ ουσιαστικά θα τα έχει όλα. Δηλαδή, Κωνσταντίνος Καμπύλης. Φίλαθλο, τάδε μητρότα... Ε, και αυτόν τον κατάλογο που μα έλεγαν τι προάλλε ότι ε, θα τον έχει ο ΚΟΑ και θα βγάζει κάρτε η ΚΟΠ Αυτό το πράγμα είναι κουρφέξα, αλλά δεν ισχύει έτσι. Ε, ε, θα θεωρώ θα ότι τα έχει θα... όλα η Κοπ. Θεωρώ ότι δεν θα ισχύσει αυτό το πράγμα. όσο και αν λένε κάποιοι ότι θα ελέγχεται α, και δεν θα υπάρξει πρόβλημα και το μητρό μα... θα το έχει μόνο ο ΚΟΑ. Από τη στιγμή μα που την κάρτα φιλάθλου θα την Αφού αυτό, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται και πέραν. Uh, του μητρώου uh, που θα κρατούν για τους φιλάθλους της κάθε ομάδας ναι. uh, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα υπάρχει και το ζήτημα των εισόδων από όλη αυτή τη διαδικασία δηλαδή, δηλαδή uh, τα λεφτά που θα παίρνει η κοπ για να εκδίδει τη συγκεκριμένη κάρτα το ποσό δεν έχει οριστεί ναι. πόσα θα είναι τα λεφτά που θα πρέπει να δίνει ο κάθε πολίτη για να εκδίδει αυτή την κάρτα. Γιατί χωρί αυτή την κάρτα δεν θα μπαίνει στο ύπεδο. Είναι ξεκάθαρο ο νόμο. Αυτά τα έσοδα πέρα και αυτά πέρα τα. πέρα, τα πέρα λεφ... από τα εισιτήρια. Πέρα από τα το εισιτήριο, θα πληρώνει. Και ναι, για... ναι περιμένουμε... για... είναι αυτό που λέω ότι θα περιμένουμε του κανονισμού που θα καθορίσουν ναι. την όλη διαδικασία. Στο uh... μεταξύ, να πούμε, Κωνσταντίνε, συγγνώμη, να πούμε ότι ε, έχει προγραμματιστεί, δεν, δεν έχει ανακοινωθεί οτιδήποτε, ε, ούτε από τον ΚΟ, ούτε από την ΚΟΠ. Θα γίνει μια συνάντηση τι επόμενε μέρε κοα ε, για αυτό το θέμα ε, θα τεθούν κάτω τα θέματα και αυτά που θέλει ο ΚΟΑ ε, να διασφαλίσει και να μην είναι ο ρόλος της απλά ε, διακοσμητικός, διακοσμητικός. Ναι. Εντάξει, Είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει πλέον ο ΚΟΑ από τη στιγμή που έδωσε το δικαίωμα στην ΚΟΑ προσπαθεί να βάλει κάποιε ασφαλιστικέ δικλίδε. Τώρα, πόσο θα ισχύσουν αυτέ οι ασφαλιστικέ δικλείδε και κατά πόσο θα τι δεχθεί η ΚΟΠ, αυτό θα διαφανεί στη συνάντηση που θα γίνει τι επόμενε μέρε, όπω έχουμε μάθει σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχουμε συλλέξει. Α, από εκεί και πέρα, Υπάρχει, υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά στο συγκεκριμένο θέμα. Να ξεκινήσω με το εξή. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη ζήτησε οπωσδήποτε ο νόμο να εφαρμοστεί πρώτη-πρώτη του 2015. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Ναι. Η διαδικασία για να μπει. Δήλωσε αδυναμία ο ΚΟΑ, αν θυμάσαι. Όταν ναι, αυτό μα είχαν πει ναι, ότι ναι. δεν προφτάνει στα πλαίσια που έχουν τα χρονικά πλαίσια α, για να μπορέσει να το εφαρμόσει ο ΚΟΑ, γιατί θα έπρεπε να βγουν προσφορέ, θα έπρεπε να γίνουν διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, ο ΚΟΑ αδυνατού. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμω τίθεται και ένα άλλο ζήτημα. Ποια γήπεδα θα είναι έτοιμα για να δεχθούν αυτή την κάρτα φιλάθλου. Με εξαίρεση το γάσι Ναι. Με εξαίρεση το αμόχωστο και εν μέρη το Τσίρο στάδιο. Τα υπόλοιπα γήπεδα δεν θα είναι έτοιμα πρώτην πρώτη του 2015, ναι. σύμφωνα με τι πληροφορίε λοιπόν, που έχουμε συλλέξει για να... να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, απολογούμε για άλλη μια φορά, επειδή ε, υπάρχουν αρκετά μηνύματα, φίλοι ακουρατέ του Άστρα, οι ρωτούν γιατί δεν έχουμε εκπρόσωπο του ΚΟΑ σήμερα να μα μιλήσει για αυτό το θέμα. Καταβάλαμε πολλέ προσπάθειε, ε, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με κάποιου. Η απάντησή του όμω ήταν όχι, δεν θα μιλήσουμε. Δεν θέλουν να μιλήσουν οι άνθρωποι, το σεβόμαστε. Εμεί όμω ε, 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 μεταφέρουμε στον κόσμο τις πληροφορίε που έχουμε, τι διασταυρωμένε πληροφορίε και εμένα και του Κωνσταντίνου ε, Σκαμπίλη. Έλεγα λοιπόν το ένα το θέμα είναι ποια γήπεδα θα είναι έτοιμα για να εφαρμοστεί ε, αυτή η κάρτα φιλάθλου. Δεν, εξαιρεσ... δεν έχουμε την υποδομή. Με εξαίρεση τον Αντώνη Παπαδόπουλο, το οποίο έχει εφαρμόσει εδώ και αρκετό καιρό το ηλεκτρονικό εισιτήριο και το οποίο θα αναβαθμιστεί για να μπορέσει να δέχεται και η κάρτα φιλάθλου. Στο ΓΑΣΥΠΗ θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα τα οποία ήδη, τα αναγκαία μηχανήματα τα οποία ήδη το ΓΑΣΥΠΗ εξ όσων γνωρίζω και σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχω συλλέξει, τα έχει παραγγείλει εδώ και καιρό και είναι έτοιμο να τα εφαρμόσει και θα μπουν όσον ούπο. Από εκεί και πέρα, στο τσίριο στάδιο υπάρχει το θέμα με των τριών ομάδων ΑΕΛ, ε, και Άρη που Υπάρχει το γήπεδο το οποίο θα πρέπει να χτιστεί. Τα τρία σωματεία δεν θέλουν να επενδύσουν στο τσίριο στάδιο από τη στιγμή που θα προγραμματίστηκε να ναι. αναγερθεί δικό τους γήπεδο. Ναι. Θα γίνουν κάποιε όμως διαδικασίες, εξ γνωρίζω, για να μπει ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο θα είναι λυψό σε σχέση με τα άλλα δύο γήπεδα που έχω προναφέρει. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα γήπεδα, τι θα γίνει. Στο δασάκι, τι θα γίνει. Στο τι θα γίνει. Και στο δασάκι, στο με, γάση, και... G, τι θα γίνει. Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για τη βιασύνη του να περάσει και να εφαρμοστεί ο νόμο 1η 2015. Ενώ αν υπήρχε παράταση ακόμα δύο μηνών, τριών μηνών, και να μην εφαρμοζόταν πρώτη του Γενάρη, με τον νέο χρόνο, και να εφαρμοζόταν πρώτη του Φεβράρη ή πρώτη του Μάρτη 2015, ο ΚΟΑ θα ήταν έτοιμο, ναι, να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Όμω υπήρχε η πίεση και είναι πολύ καλά γνωστό γιατί υπήρχε αυτή η πίεση δηλαδή, και από ποιου υπήρχε. Ε θα αλλάξει κάτι αν εφαρμοστεί μετά από έξι μήνε ή ένα χρόνο. Ή... Θεωρώ ότι δεν θα εφαρμοστεί. Αντιθέτω, με το να τελειώνουμε γρήγορα γρήγορα και πρέπει να εφαρμοστεί με το έτσι θέλω νόμο πρώτην πρώτη του 2015, γιατί και αυτό ψηφίστηκε με βάση την νομοθεσία στη Βουλή. Θεωρώ ότι στο τέλο τη ημέρα θα δημιουργήσει πολλέ παρενέργειε και θα έχουμε άλλα σοβαρά προβλήματα. Πέραν των υφιστάμενων που υπάρχουν μετά την απόφαση και την ψήφιση του νόμου, με τα γνωστά του οργανωμένου να λείπουν από τα γήπεδα. Από εκεί και πέρα. Έχω πει το ένα για τα στάδια. Το δεύτερο είναι και τα έσοδα πλέον. Το τι θα γίνει. Ποιο ελέγχει πού πάνε τα έσοδα και γιατί. Θα κάνει μια χή επένδυση ενό ποσού η ΚΟΠ για να αγοράσει τα μηχανήματα, τα απαραίτητα για να εκδίδει την κάρτα φυλάθλου. Πόσο θα στοιχήσουν αυτά. Με ποιε διαδικασίε. Ποιο θα ελέγχει αυτέ τι διαδικασίε. Τα έσοδα από την κάρτα φυλάθλου. Ναι. Όταν θα εκδίδει κάποιο την κάρτα φυλάθλου, ναι. τα έσοδα θα τα διαχειρίζεται η ΚΟΠ. Την ΚΟΠ θα πληρώνουμε. Εάν και εφόσον λέω πάντοτε αν το δεχτεί και η ίδια η ΚΟΠ. Ναι. Έτσι, ναι. Γιατί ναι. αυτό ναι, είναι από την αίρεση. Ναι, ναι, ναι. ε, ναι. από εκεί και πέρα. Αυτά τα έσοδα ποιο θα τα ελέγχει. Την ΚΟΠ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να την ελέγξει κανεί. Ναι. Κανεί. Ναι. Και αυτό γιατί είναι διαταγέ τη UEFA τις... και τη FIFA αυτό και ισχύει της... σε όλε τι ομοσπονδίε. Το Ποντίες, ξεκαθαρίζουμε. Σε όλο αυτό. τον κόσμο. Εγώ έρχομαι και λέω, Όταν εμπλέκεται η πολιτεία, τότε η... και η FIFA και η UEFA αντιδρούν. Εγώ βάζω ένα ερωτηματικό. Θα υπάρξουν διαφανεί διαδικασίε. Ποιο θα τι ελέγχει. Λέει ο ΚΟΑ ότι θα βάλει ασφαλιστικέ δικλείδε για να υπάρχει αυτό ο έλεγχο. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα ελεγχθεί η ΚΟΠ. Mm. Και βάσει τη νομοθεσία, εξ όσων γνωρίζω, και δεν ε, μπορεί ε, να ασκείται ε, αυτό ε, ο έλεγχο. Αυτέ οι ασφαλιστικέ δικλείδε, ό,τι και, και να βάλει, αν θέλει, αφήνει. Αν θέλει, να τους... αφήνει. Ναι. Ναι. ναι, ναι. Άντε να βρει άκρη. Και στο τέλο, τα έσοδα. Εκεί που θα μπορούσε τα έσοδα να τα εκμεταλλευτεί να ο ΚΟΑ γιατί ίσω μπορεί να είναι και περισσότερα τα έσοδα από τα έξοδα για να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα, θα μπορούσε ο ΚΟΑ να τα χρησιμοποιήσει το τέλο τη ημέρα για δική του χρήση στα διάφορα σχέδια που έχει για αθλητέ γενικότερα για τον αθλητισμό. Ναι. Αυτά τα έσοδα τα παραχωρούμε στην ΚΟΠ. Και ποιο ελέγχει και πώ. Λέει ο ΚΟΑ θα βάλει ασφαλιστικέ δικλείδε. Θα αναμένουμε να δούμε. Ναι. Και αν στο τέλο τη ημέρα αυτέ οι ασφαλιστικέ δικλείδε θα μπορούν να εφαρμοστούν. Και αν θα μπορεί στο τέλο τη ημέρα να ελεγχθεί η Κυπριακή Ομοσπονδία Αποδοσφαίρου, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα ελεγχθεί. Yeah. Να μεταφέρω και μια πληροφορία που έχω. Ότι για το συγκεκριμένο, όταν συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, για το ζήτημα των ασφαλιστικών δικλείδων, τέθηκε και ένα ζήτημα όλο αυτό το θέμα για να υπάρξει διαφάνεια να τεθεί υπό την εποπτεία του Γενικού Ελεκτή του κράτου. Δεν το δέχτηκε κανεί. Ναι. Και προφανώ δεν θα το δεχόταν ούτε και η ίδια η κοπ. Μα ε, ε, εδώ θα έμπαινε θέμα ότι δεν μπορεί να σε ελέγχει το κράτο. Ε, εδώ είναι το θέμα ότι ε, δεν μπορεί να σε ελέγχει το κράτο την ε, Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αυτό που είπαμε ότι ισχύει σε όλε τι χώρε, και θα έμπαινε θέμα ε, από την ίδια την Ομοσπονδία ότι δεν μπορεί η πολιτεία να ελέγχει την κοπ. Ξεκάθαρα. Ο έλεγχο που τη γίνεται είναι από την ε, ε, μαμά UEFA και μαμά FIFA. Αυτή. Και το, 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 το τραγικό τη υπόθεση, κατά την προσωπική μου άποψη, και θα το πω, ε, ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ψηφίζει η πολιτεία ένα συγκεκριμένη, μια συγκεκριμένη νομοθεσία και παραχωρεί την εφαρμογή μέρο του κομματιού τη συγκεκριμένη νομοθεσία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανένα. Ναι, το, το αφήνει όμω τον κόα αυτό το πράγμα. Το άφησε στον κόα. Το αφήνει στον ΚΟ αν δεν μπορεί, αν και φόσον, ναι. έτσι, εφόσον. έτσι, πάει... η απόφαση, πάει αυτόματα στην κόπη. Εκτό και αν έρθει αύριο η ΚΟΠ και κάνει την έκπληξη, που θα θεωρηθεί για μένα μια μεγάλη έκπληξη. Μα τώρα μην αλλάζει, που εγώ δεν το ότι ασκήθηκαν πιέσει το τελευταίο διάστημα, και για ακόμη και, και χθε κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση, ασκήθηκαν έντονε πιέσει σε αυτού που αντιδρούσαν και αυτού που είχαν φοβίε για το τι σημαίνει να αναλάβει η ΚΟΠ αυτό το κομμάτι. Εγώ διανοτούμε πού στο τέλο τη ημέρα θα καταλήξουμε. Πόσο κόσμο θα αποχωρήσει ε, από τα γήπεδα. Θα ερωτήσω... Και αν στο τέλο τη ημέρα θα είναι για αυτό. μεταξύ συγγενών και φίλων το ποδοσφαιρικό θα... πρόγραμμα. Θα... θα ήθελα να σα ρωτήσω, αυτέ τι δύο πρώτε αγωνιστικέ. Δεν είναι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν. Το είδαμε. Οι οργανωμένοι απήχαν. Ναι. Όλοι οι οργανωμένοι, Όλοι. με εξαίρεση του οργανωμένου τη Ομόνια, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι εμεί θα απέχουμε από πρώτη του 2015, όταν και θα εφαρμοστεί ο νόμο, με τη δικαιολογία ότι εμά ήταν η μοναδική ομάδα. Που εντάχθηκε εναντίον του συγκεκριμένου νόμου, άρα γιατί να τιμωρήσω εγώ την ομάδα μου πριν εφαρμοστεί ο νόμο και αποφασίσανε να είναι στα γήπεδα. Μάλιστα. Το είδαμε. Εκεί που ήταν οι οργανωμένοι, είχαμε και πλήθο κόσμου. Στο παιχνίδι α, του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ, απουσίαζαν οι οργανωμένοι. Πολύ λίγο ο κόσμο που βρισκόταν. Είδαμε ότι ήταν σχεδόν άδεια τα γήπεδα. Στο γήπεδο, ήταν σχεδόν άδεια τα γήπεδα. Ερμή Απόλωνα, σχεδόν άδειο το γήπεδο. Α, και μιλώ για παιχνίδια τα οποία θα μπορούσαν να προσελκύσουν κόσμο, έτσι. Ναι. Και έχει σχολιαστεί αυτό το πράγμα. Θα δούμε πώ θα βγει και πώ θα. Και βλέπω θα... και εδώ και τα μηνύματα που έρχονται ότι αρκετό κόσμο από πρώτη πρώτη, ναι. πρώτη δεν θα πηγαίνει εκεί πέρα. Ναι, και, έχει και υπάρχουν και αντιδράσει και κάποια μηνύματα που έχουμε από το τηλεφωνικό κέντρο. Αν δικαιούται ένα ομονιάτη, λέει χαρακτηριστικά, με κάρτα φιλάθλου να δει άλλο παιχνίδι άλλη ομάδα, Ε, θα πρέπει να πα στην αγορά. Ε, δηλαδή, αυτό που περιμένουμε να... θεωρώ ότι να... θα είναι στου κανονισμού. Θα κρατά την κάρτα φιλάθλου και να πάρει και το εισιτήριο και δικαιώσει να πα. Αλλά θα ξέρουν ότι ο φύλαθλο τη ομόνοια, θα ξέρει η κοπ, α πούμε, αν και εφόσον ε, περάσει αυτό και επίσημα, θα ξέρει, με βάση αυτά που μάθαμε τώρα από τη στιγμή που πάει στην κοπ, εάν το αποδεχθεί η κοπ, θα ξέρει ότι ο φύλαθλο τη ομόνοια ή ο φύλαθλο τη ανόρθωση την 1 η 1 του 2015 ήταν στο Τσίριο. Ο της ε, η κατάργηση της ανωνυμίας, όπως τη ανωνυμία όπω την είπε και ψέσω ο κύριο Κωστάκη Κούτσοκούμη, ναι. στην Γενική Συνέλευση. Άρα. Θα ξέρει ο καθένα. Ε... Θα ξέρει ο καθένα πού πάει και πώ και πού. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω, Κωνσταντίνε, ότι είμαι στο Παπαδόπουλο είμαι στο Γασιπίε. Και εσύ να μου πει, έχω μάθει μέσα από. <laughs> <laughs> Big Brother watching you. <laughs> <laughs> λοιπόν, μένει στο στούντιο, Κωνσταντίνε. Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο για την ώρα και πάμε, θα περιμένουμε ε, επίσημε τοποθετήσει πλέον και από τον ΚΟΑ και από την ΚΟΠ. Επαναλαμβάνω ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση για αυτό το θέμα. Δεν έχουμε πληροφόρηση πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση. Θα περιμένουμε. Ανοίγουμε κεφάλαιο εθνική εθνική Κύπρου. Ο Χρήστος Αποστολίδης είναι στο τηλέφωνο και θα μα δώσει όλε τις ε, Πληροφορίε για την ομάδα.